Τις τελευταίες τους αγορές δώρων αλλά και προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έκαναν το πρωί του Σαββάτου οι πολίτες της Καβάλας στη λαϊκή αγορά της πόλης. Με την αγοραστική κίνηση βέβαια να κινείται σε αρκετά μέτρια επίπεδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάτι λίγα. Εντάξει. Λίγα τις γιορτές τώρα τα Χριστούγεννα. Ναι, πουλάκι μου, τι να κάνουμε. Όλο τον κόσμο υπάρχει και δυστυχία. Δόξα τω Θεώ πάλι. Καλά είναι. Και αυτά τι να κάνουμε. Ό,τι έχετε πάρει τουλάχιστον από τη σχέση. Κύριος, να είσαι καλά πήγε. Καλές γιορτές να περάσετε. Όχι, βόλτα κάνω. Γενικά, έχετε ψωνίσει για... Ναι, ναι. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα δεν έρχεται ο κόσμος να ψωνίσει. Πιο πολύ δίνει για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Παίρνει γαλοπούλες, γλυκά, διάφορα τέτοια για να κάνει το τραπέζι του. Το παζάρι είναι πολύ πεσμένο. Ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά. Έχει, αλλά δεν τα δίνει. Ο κόσμος θα ξεκινήσει να βγαίνει για κάλατα τώρα, μπας και μαζέψει κάνα χαρτζιλίκι. Για να έρθει να ψωνίσει το παζάρι, τους περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Τώρα μόλις τελειώσει τα κάλατα θα έρθουν να ψωνίσουν κάλτσες και γούνες και ρούχα και τα πάντα. Τους περιμένουμε ανυπόμονα. Κοιτάξτε, ακόμη εδώ δεν ξεκίνησε η κίνηση. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά, μόλις ζεστάνει και λίγο ο καιρός, σε καμιά ωρίτσα να αρχίσει και η κίνηση και εδώ. Έχουν πληρωθεί, πιστεύω, τις 22 του μηνός που λέγαν. Ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει. Είστε γενικά αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Αν δεν δουλέψουμε και τώρα, τότε πότε πρέπει να δουλέψουμε. Γιατί μετά από τις γιορτές υπάρχει νέκρα πάντα. Πάντα μετά από τις γιορτές, μην το συζητάτε, θα είμαστε πολύ χάλια. Γι' αυτό πιστεύουμε σήμερα να κινηθούμε και την άλλη εβδομάδα, εφόσον έχει πληρωθεί, να κινηθούμε κάπως. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Και την αγοραστική κίνηση μιλούν επίσης στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ και ο πρόεδρος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς Καβάλας Παναγιώτης Δημητρακές, αλλά και ο πρόεδρος των εμπόρων Σωτήρης Ιωαννίδης. Τα ψώνια είναι μετρημένα σήμερα. Ο κόσμος κατέβηκε ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, μας έκανε ωραία μέρα σήμερα. Κατέβηκε ο κόσμος στην αγορά. Μακάρι να βοηθηθεί όλη η αγορά σήμερα, όλη η Καβάλα, γιατί όλοι οι επαγγελματίες το έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα πλέον. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας να έρθει να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για όλο τον κόσμο. Εμείς κοιτάζουμε όσο πιο φτηνά γίνεται να πουλάμε, να έχουμε τιμές χαμηλές, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γιατί βοηθάμε για τον κόσμο. Προσπαθούμε κι εμείς και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε να πληρώσουμε όλοι τις υποχρεώσεις μας. Να πληρώσουμε αυτούς. Έτσι. Να πούμε. Τα ψώνια είναι μετρημένα. Τα ψώνια είναι μετρημένα πολύ από τον κόσμο. Εντάξει. Προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να βοηθάμε, να κάνουμε. Αδυνατεί ο κόσμος, αδυνατεί αφού τελειώνει ο χρόνος. Έρχονται τώρα λογαριασμοί, έρχονται τέλη κυκλοφορίας, έρχονται συνέχεια. Σταματάνε αυτοί εκεί κάτω. Δεν σταματάνε. Συνέχεια στέλνουν χαρτάκια. Χθες στην Ελευθερούπολη είδαμε μια σχετική κίνηση. Είδαμε κάτι να κινείται μέσα στις γιορτές. Μέχρι τότε ήταν μια καθημερινότητα, έτσι. Σήμερα, αν και νωρίς λιγάκι, φαίνεται μια κίνηση, ας πούμε, σχετική, αλλά. Κάθε χρόνο, όταν πέφτει, ας πούμε, έτσι, τα παζάρια τα οποία είναι παραμονές Χριστουγέννων, συνήθως δεν δουλεύει τόσο το δικό μας το είδος, το βιοτεχνικό είδος. Ο κόσμος κατεβαίνει και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο αυτό τον απασχολεί αυτές τις μέρες. Φυσικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, είναι νωρίς ακόμα, όπως είπα. Μπορεί να κατεβεί ο κόσμος, να στηρίξει τη λαϊκή σήμερα. Έχει πάρα πολύ κρύο, όπως βλέπετε. Και πάμε προς το καλύτερο. Εύχομαι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Το καβαλιώτικο κοινό, το καβαλιώτικο καταναλωτή που στηρίζει τη λαϊκή, αλλά και αυτούς που δεν μας στηρίζουν και αυτούς τους αγαπάμε και τους καλούμε να κατεβούν και αυτοί οι λαϊκοί κάποια στιγμή να δουν τα προϊόντα μας, να δουν τις τιμές μας και να επιλέξουν και να κάνουν μια έρευνα αγοράς. Υγεία, ευτυχία λοιπόν σε όλο τον κόσμο.